Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του κυβερνώντος Δημοκρατικού Φιλελεύθερου Κόμματος και του Προέδρου της Ρουμανίας Τραϊάν Μπασέσκου πραγματοποιήθηκαν και χθες σε πολλές πόλεις της Ρουμανίας. Στην πόλη Ποτοσάνη, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, οι διαδηλωτές ζήτησαν πρόωρες εκλογές και την παρέτηση του Προέδρου της χώρας και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες παρά την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Εμίλ Μποκ. Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, εν μέσω της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρική αναμέτρηση του Μαρτίου, τόνισε πως σκοπεύει να αναγκάσει τους μονοπωλιακούς ολιγάρχες επιχειρηματίες να πληρώσουν για τις ανέντιμες ιδιωτικοποιήσεις των βασικών παραγωγικών μονάδων της χώρας τη δεκαετία του 90, που τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν μια σημαντική περιουσία. Θα πρέπει να γυρίσουμε και αυτή τη σελίδα, τόνισε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνεδρίου με επιχειρηματίες, σύμφωνα με το λόγο του που δημοσιεύεται σε κυβερνητική ιστοσελίδα. Διαστάσεις σεισμού με απρόβλεπτες συνέπειες παίρνει η υπόθεση που απασχολεί εδώ και δύο ημέρες την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας στην Τουρκία. Η υπόθεση ξεκίνησε με την απόφαση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης να καλέσει σε απολογία τον διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών MIT, τον πρώην διοικητή και τη βοηθό του. Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρά ζητήματα όπως το κουρδικό και η πατροπαράδοτη αντιπαράθεση της MIT με τη Γενική Ασφάλεια, ενώ προβάλλονται και ισχυρισμοί για ρήξη εντός του ευρύτερου χώρου που στηρίζει την κυβέρνηση Ερντογάν. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε εκρήξεις που συγκλώνησαν το Χαλέπι της Συρίας, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας και ακτιβιστές. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τη σφαγή στη Συρία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλάει για εξωφρενική αιματοχυσία, δεκάδες νεκρούς μετράει πολύ Χόμς. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, δύο τρομοκρατικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Χαλέπι, από τις οποίες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν άμαχοι και στρατιωτικοί. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 25 νεκρούς και 175 τραυματίες. Νέα έντονη κακοκαιρία αναμένεται στην Ιαπωνία, όπου σημειώθηκαν φέτος ιδιαίτερα σφοδρές χιονοπτώσεις που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους. Περίπου 60 εκατοστά χιονιού αναμένεται ότι θα πέσουν μέσα σε 24 ώρες, ενώ το χιόνι έχει ήδη σχηματίσει στρώμα που σε ορισμένα σημεία φτάνει σε ύψους πολλών μέτρων και καλύπτει ήδη τα εδάφη του βόρειου νησιού Χοκάιντο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι βόρειες περιοχές του νησιού Χονσού, μερικές ζώνες του οποίου καταστράφηκαν από το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011, θα πληγούν επίσης από τις χιονοπτώσεις. Οι αστυνομικοί του Ρίο Ντε Τζανέιρο συμμετέχουν από χθες το βράδυ στην απεργία που άρχισαν οι συνάδελφοί τους στο Σαλβαδόρ και την Παΐα, ζητώντας αύξηση μισθών μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του καρναβαλιού που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες. Τα συνδικάτα των εργαζομένων της αστυνομίας, της στρατιωτικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Ρίο υπερψήφισαν την απεργία, απορρίπτοντας την πρόταση βουλευτών για σταδιακή αύξηση των μισθών, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.